Είναι η στιγμή που συνεργείο ψεκάζει στον ποταμό στο Γιώφυρο στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο στοχεύει στην προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και στον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια. Οι γνωστές περιοχές εκεί στο Γιώφυρο, στον Αλμυρό ποταμό, δεν αφήνουμε κάποια περιοχή. Περιοδικά πάμε σε όλους τους δήμους, στη Χερσόνησο, στη Βιάνο. Τώρα, χρειάζεται και προσοχή στο σπίτι μας. Να μην έχουμε στις αυλές και στους κήπους καπάκια με νερό από τις γλάστρες, παλιά λάστιχα, όλα αυτά. Όσο και να είναι τα συνεργεία της περιφέρειας διαρκώς και καθημερινά έξω, δεν μπορούμε να τα εξαλείψουμε. Η κατάσταση με τα κουνούπια είναι αφόρητη. Στην ευρύτερη περιοχή στις Τρεις Βαγιές υποστηρίζουν δημότες. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, και τώρα που δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ζέστες, κουνούπια υπάρχουν. Επειδή ίσως είναι η εστία του ποταμού εδώ κοντά μας και είναι, πάντα έχει νερό, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πάντα υπάρχουν σίτες αντικουνουπικά, με σπρέι, με ταμπλέτες, με υγρά. Βάζουμε αρωματικά φυτά, λεβάντες, βασιλικούς συνέχεια στις πόρτες μας για να μην πλησιάζουν τα κουνούπια, αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Δεν τα εμποδίζει τίποτα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα κουνούπια. Δεν μπορούν να βγουν έξω τα παιδιά μας στον δρόμο. Μολύνονται στο οποιοδήποτε τζίπημα. Πρέπει οπωσδήποτε να ψεκαστούν, να ψεκάσουν εδώ πέρα, να γλιτώσουν τα παιδιά μας. Έχουν ψεκάσει εδώ στην περιοχή, έχετε δει κάποιο συνεργείο? Εγώ δεν έχω δει τίποτα. Εγώ εδώ πέρα που είμαι δεν έχω δει τίποτα. Τώρα δεν ξέρω, δεν βλέπω κάποια διαφορά. Άλλες χρονιές είχαμε πολύ λίγα. Τώρα πάρα πολύ έντονη η κατάσταση. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου, Γιώργο Βλάχο, 5.000 ενδυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών έχουν καταγραφεί στην Κρήτη, οι οποίες ελέγχονται σε 15ήμερη βάση. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τακτικούς ρυθμούς σε όλο το νησί, με 13 συνεργεία να ψεκάζουν εκατοντάδες σημεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιστρατεύονται και ντρόουν, με τους αρμόδιους να έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Μέσω GPS να βλέπουμε πού είναι το συνεργείο, το αυτοκίνητο που κινείται, πού έχει σταματήσει. Δηλαδή έχουμε την τεχνολογία όλη στα χέρια μας. Επίσης, πρωτοποριακά για όλη την Ελλάδα έχει φτιαχτεί και χάρτης στο διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, είναι για τις υπηρεσίες που βλέπουμε τις εστίες. Δηλαδή βλέπουμε πού έχουμε ανάπτυξη από τις παγίδες περισσότερα κουνούπια. Επιτόπου πατάμε στο χάρτη και βλέπουμε τι είδους κουνούπια έχουν εκεί συλλεχθεί. Στο πλαίσιο της συντομολογικής επιτήρησης έχει στηθεί δίκτυο σε 25 σταθερά σημεία και τη συλλογή κουνούπιων, με τα αποτελέσματα να είναι θετικά, καθώς δεν υπάρχουν κουνούπια που να μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες. Από αυτή την επιτήρηση μέχρι τώρα έχουν συλλεχθεί 188 κουνούπια, έχει ταυτοποιηθεί το είδος τους και κανένα από αυτά δεν είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου είτε ιού τσικουγκούνια.